Θα πάω τώρα στον καλό συνάδελφο, τον Νίκο τον Μπογιόπουλο, ο οποίος είναι και από τους βασικούς υπεύθυνους του ημερόδρομου και βεβαίως έχει και τη ραδιοφωνική εκπομπή στο Real και άλλα πολλά. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, Γιώργο. Τι ωραίο περιβάλλον, από όπου και να το πιάσεις μυρίζει. Ναι, είχε γράψει ο Σέξπιρ γι' αυτό, για την ανεμαργία. Από πού να ξεκινήσω? Θα ξεκινήσω από το 16χρονο, γιατί στην Καϊλιάδα δεν πολύ ακούγεται σήμερα. Ναι. Ένας νέος άνθρωπος πριν φτάσει καν στα 20 για να μάθουμε αν θα δολοφονούσε για λιγότερα από τα 20 που άφησε. Αυτά λεγόντουσαν στη δημόσια ατζέντα, δεν είναι πια ανάμεσά μας. Ξέρεις, έχει γράψει, το έχει περιγράψει με το σκιτσάκι του, με το πενάκι του Γιάννη Σοδερμετζόγλου. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι η απάντηση σε όλη αυτή την ιστορία της κυρίας η οποία βγήκε να μας πει ότι όποιος στα 16, πώς το λένε, κλέβει για 20 ευρώ, στα 20 θα σκοτώσει. Ότι όποιος στα 50 του δικαιολογεί το φόνο για ένα 20άρικο, στα 60 του θα είναι ο σημεοφόρος των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εδώ έχουμε, όπως σωστά λες, άλλη μια δολοφονία της κρατικής αυθαιρεσίας και της κρατικής βίας. Είναι η δεύτερη, ξέρεις, μέσα σε ένα χρόνο. Γιατί πέρυσι, τέτοιο καιρό, στο Πέραμα είχαμε τη δολοφονία του Νίκου του Σαμπάνη. Mm-hmm. Και αυτή είναι μια κατάσταση που κάθε φορά η οποία έρχεται στην επιφάνεια, οι υπόλογοι και οι υπεύθυνοι μας λένε ότι πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά. Μεμονωμένο περιστατικό το ένα, μεμονωμένο περιστατικό το άλλο. Αν μαζέψουμε πόσα μεμονωμένα περιστατικά αυτό γίνεται ένα καθεστώς. Δηλαδή, θυμίζω τον Ινδαρέ. Θυμόμαστε όλοι εκείνη την ιστορία στην Κυψέλη. Μάλιστα τον άνθρωπο αυτό και την οικογένειά του τον τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί και τον πήγανε και στα δικαστήρια για να απολογηθεί μάλιστα κιόλας, φορτώνοντάς του το μισό ποινικό κώδικα για το γεγονός ότι μπήκαν μέσα οι ένστολοι πρέτορες και τους σάψαν στο ξύλο, μια οικογένεια. Ο Ινδαρές, η απαγωγή του φοιτητή στην ΑΣΟΕ, το λιτζάρισμα στη Νέα Σμύρνη, μην το ξεχνάμε, το λιτζάρισμα στη Νέα Σμύρνη. Στην Πανόρμου πηγαίνανε και σπάγανε μέχρι και τα φανάρια των αυτοκινήτων οι προστάτες του πολίτη. Θυμάμαι τις 14 δημιουργίες των ΜΑΤ στοιχείο να σπάνε και εκεί τα αυτοκίνητα και να αποκαλούν τους χιώτες τουρκόσπορους. Θυμάμαι το λιτζάρισμα του ΖΑΚ. Θυμάμαι τις διαρκείς αθλειότητες στο τμήμα Ομονίας. Θυμάμαι τη συνάδελφό μας, την Τατιάνα την Πόλαρη, τη φωτογράφο, να την δέρνουν εν μέση οδό, μέρα μεσημέρι. Θυμάμαι μέχρι και τις επιθέσεις σε πολιτικούς αρχηγούς. Θυμάσαι το χτύπημα του Κουτσούμπα και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΚΚΕ, του Παφίλη, πέρυσι στο Πολυτεχνείο. Σωστά. Ήταν όταν βγάλανε το χουντικό διάταγμα, το χουντικό επαναλαμβάνω διάταγμα, απαγορεύονται οι συναθρήσεις άνω των τριών. Θυμάμαι τον εκλεκτό εκείνο προστάτη του πολίτη, ο οποίος επειδή δεν είχε μπροστά του τον Γρηγορόπουλο, τον δολοφονημένο 15χρονο, αυτός τι έκανε. Αυτός πέρυσι λιτζάριζε την ανθοδέσμη που είχε καταθέσει ο δάσκαλός του στο μνημείο της δολοφονίας του παιδιού. Επειδή έχεις μνήμη ελέφαντα, θα σε ρωτήσω ευθέως, προφανώς από σένα μακριά οι γενικεύσεις. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι αστυνομικοί είναι έτσι, όμως κάτι λες με αυτό. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι εδώ υπάρχει ένας μηχανισμός. Υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος είναι προσανατολισμένος και εκπαιδευμένος σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Βεβαίως και όλοι οι αστυνομικοί δεν είναι έτσι. Όπως και όλοι οι δημοσιογράφοι δεν είναι αλλιώς. Όπως και όλοι οι γιατροί δεν τα πιάνουν. Όμως εδώ δεν κοιτάμε τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά του ενός εκάστου, γιατί αν ήταν ψυχολογικό το ζήτημα θα πηγαίναμε στους ψυχολόγους. Εδώ είναι πολιτικό το ζήτημα. Και το θέμα είναι τι μηχανισμός είναι αυτός. Τι μηχανισμός είναι αυτή η αστυνομία. Τι μηχανισμός είναι τα ΜΑΤ. Τι μηχανισμός είναι η όπιε. Τι μηχανισμός είναι η δράση. Γι' αυτό μιλάμε, για το τι προσανατολισμό έχουν αυτοί οι μηχανισμοί. Λοιπόν, αυτοί οι μηχανισμοί έχουν τον προσανατολισμό του δάρτη, έχουν τον προσανατολισμό εκείνου που ξυλοφορτώνει συνταξιούχους, εκπαιδευτικούς, ανθρώπους οι οποίοι διαμαρτύρονται για την Αμερικανοκρατία στην Ελλάδα, πηγαίνουν και φυλάνε το άγαλμα του Τρούμαν, ρίχνουν κρότου λάμψης στις συγκεντρώσεις, δέρνουν απεργούς, χτυπούν διαδηλωτές. Αυτός είναι ο μηχανισμός.
της αστυνομίας, του αστικού κράτους που λέγεται Ελλάδα. Και μέσα σε αυτό το μηχανισμό, όταν εκπαιδεύεσαι, γιατί ξέρεις τα άλλα περί ανεκπαίδευτων, τα ακούω βερεσέ, μια χαρά εκπαιδευμένοι είναι, όταν δέρνουν κόσμο. Όταν λοιπόν αυτός είναι ο προσανατολισμός και όταν η εκπαίδευσή σου είναι στη βάση της αντίληψης ότι εδώ ο βασικός εχθρός είναι ο λαός, ο εχθρός λαός, τότε λοιπόν καμιά φορά βγαίνει και το κουμπούρι. Άρα λοιπόν το ζήτημά μας είναι η πολιτική ευθύνη, η καθοδήγηση, η εκπαίδευση και ο προσανατολισμός αυτού του σώματος. Και αυτό το σώμα λοιπόν δεν έχει ένα και δύο περιστατικά, έχει ένα καθεστώς βίας, καταστολής, αυθαιρεσίας και τελικά, ξέρεις και τι άλλο Γιώργο, ατιμωρησίας. Και με όλα αυτά κάπως έτσι δίνεις και την εξήγηση του τι στην πραγματικότητα έχει συμβεί με το 16χρονο. Λένε πολλοί, και θέλω εδώ να σταθώ γιατί είδα ότι σήκωσες και στο Facebook ακόμη σχολιασμό. Λένε πολλοί, μα έλα ρε παιδί μου τώρα, ανδροπαραβωτικότητας είναι η Ρωμά. Ελάτε κύριε Μπογιόπουλε αν μπορείτε σε έναν καταβλισμό και αν μπορείτε να μπείτε μέσα. Και μας έχουν ταράξει σε κλοπές, ληστείες και κίνδυνο της ζωής. Τι θέλατε να κάνουν? Ας πάρουμε την κουβέντα από την... Ας κάνουμε την υπόθεση ότι όλο αυτό το σχήμα πατάει στην πραγματικότητα. Εάν λοιπόν οι Ρωμά είναι ανδροπαραβατικότητας, αυτοί οι οποίοι το λένε αυτό έχουν την άποψη ότι πρέπει να τους εκτελούμε στα 16 τους? Μήπως να τους εκτελούμε από τα 6 τους? Αυτή είναι η απάντηση στην παραβατικότητα. Στην Ελλάδα το νομικό, κοινωνικό και πολιτικό καθεστώς λέει ότι η κλοπή τιμωρείται με κατακέφαλο πυροβολισμό. Μήπως να τους κόβουμε και τα χέρια? Μήπως να τους πηγαίνουμε και κάθε Παρασκευή σε δημόσια θέα όπως κάνουν στη Σαουδική Αραβία και να τους κόβουμε το κεφάλι? Στην Ελλάδα, από όσο θυμάμαι, το νομικό σύστημα, το σύστημα τιμωρίας απέναντι στην παραβατικότητα, δεν είναι το σύστημα των Ταλιμπάν. Ένα λοιπόν αυτό. Δεύτερον, γιατί υπάρχει αυτή η παραβατικότητα? Καταρχάς, έχουμε ένα στερεότυπο. Όπου δεις τον Ρωμά θα τον κατατάξεις στον πονηρό, σε αυτόν ο οποίος είναι ανέσκητος, σε αυτόν ο οποίος θέλει να σε κλέψει, σε αυτόν ο οποίος θέλει να σε κακοποιήσει. Αυτό το στερεότυπο αναπαράγει ένα ρατσιστικό δόγμα, το οποίο ρατσιστικό δόγμα στο πλαίσιο του εχθρός λαός που έλεγα προηγουμένως γίνεται δύο φορές στερεότυπο στα σώματα ασφαλείας. Τρίτον, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν 300.000 Ρωμά. Για το γεγονός ότι το 98, το 96 σύμφωνα με τις μετρήσεις εξ αυτών ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, είναι δική του ευθύνη? Τους αρέσει να είναι φτωχοί δηλαδή αυτοί? Ότι το 47% έχει ένα μέλος της οικογένειας που πηγαίνει για ύπνο πεινασμένο τουλάχιστον μια φορά μέσα στη βδομάδα, είναι δικό τους δημιούργημα? Τους αρέσει να πεινάνε? Ότι το 50% μένει σε παραπήγματα διαφόρων ειδών, είναι κάτι που τους αρέσει? Γιατί ξέρεις εδώ υπάρχει και εκείνο το παραμυθένιο τάχα μου πρότυπο του, αυτοί είναι ταξιδιάριδες και δεν τους αρέσουν τα σπίτια. Τρίχες κατσαρές. Είναι ταξιδιάριδες γιατί στους τόπους στους οποίους μένουν τελειώνουν οι εμπορικές δραστηριότητες στους οποίες επιτρέπεται να έχουν. Αυτό λοιπόν είναι μια κατάσταση, αυτή είναι μια κατάσταση την οποία έχει επιλέξει μια κοινωνική ομάδα, ή είναι η κατάσταση στην οποία έχουν επιφέρει μια κοινωνική ομάδα εκείνες οι κοινωνικές ανύπαρκτες δομές? Άρα το θέμα είναι πολύ σοβαρότερο για την ίδια την κοινωνία, Νίκο. Τελικώς. Μα προφανώς, και αυτό το οποίο γνωρίζουν οι πάντες είναι ότι εκεί που ανθεί, εκεί που υπάρχει φτώχεια, εκεί που υπάρχει περιθωριοποίηση, εκεί που υπάρχει εγκατάλειψη, εκεί ανθεί και η στρατολόγηση, αν θέλεις, της παραβατικότητας. Να θυμίσουμε σε αυτούς τους εκλεκτούς της νομιμότητας ότι πριν από έναν αιώνα
όταν οι δικοί μας Έλληνες έφευγαν και πήγαιναν μετανάστες στην Αμερική, με βάση, επειδή ήταν το αντικείμενο και της εγκατάληψης και της περιθωριοποίησης, τα στοιχεία της αστυνομίας της Νέας Υόρκης τους κατέτασαν πρώτους στην εγκληματικότητα. Σωστά. Μήπως να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι οι Έλληνες είναι εγκληματίες. Σωστά το θυμίζεις, σωστά. Μου λέει εδώ ένας φίλος που σε ακούει από τη Γαλλία και στέλνει την καλημέρα του, ότι ακόμη και στη Γαλλία στους μετακινούμενους Ρωμά υπάρχουν τροχόσπιτα και χωροθετημένα πάρκινγκ. Και έτσι έχει μειωθεί η παραβατικότητα. Δεν λέω, λέει, ότι λύθηκε το θέμα της καταπίωσης και της φτώχειας, αλλά ήταν ένα μέτρο για να καταλάβουμε τι μας. Μα το θέμα μας όμως εδώ δεν είναι, όταν μιλάμε για τη δολοφονία ενός 16χρονου, δεν είναι η παραβατικότητα του ενός ή του άλλου. Σωστό. Το θέμα μας είναι πώς η παραβατικότητα αντιμετωπίζεται από την συντεταγμένη πολιτεία. Έτσι. Με τι λοιπόν μέσο αντιμετωπίζεται? Αντιμετωπίζεται με το περίστροφο, πίσω από το κεφάλι. Ξέρεις, υπάρχει αυτός ο περίφημος κώδικας διοντολογίας του αστυνομικού. Εκεί γίνεται λόγος περί δημοκρατίας, περί σεβασμού στο δικαίωμα στη ζωή και την προσωπική ασφάλεια κάθε ατόμου, περί προσφυγή στη βία που επιτρέπεται μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαία. Εκεί, σε αυτόν τον κώδικα διοντολογίας του αστυνομικού, γίνεται λόγος περί συμπεριφοράς αστυνομίας που λέει ότι κατά τη σύλληψη ενεργεί με σύνεση και τηρεί άψογη συμπεριφορά. Ρωτάω τώρα, οι εκάστοτε, επαναλαμβάνω, δάρτες συνταξιούχων, εκπαιδευτικών, αλληλέγγυων στους πληστηριασμούς των διαδηλωτών, τι από αυτά έχουν εφαρμόζει, τι από αυτά εφαρμόζουν? Από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου μέχρι τη δολοφονία του Σαμπάνη, από τον Ινδάρα και το λιτζάρισμα του Μάγκου μέχρι τη σφαίρα στο κεφάλι του 16χρονου. Φεύγω από αυτό το κεφάλαιο, όχι ότι αξίζει να το κλείνεις έτσι, αλλά επειδή στο λίγο χρόνο που διαθέτεις πρέπει να τα καλύψω όλα και έρχομαι λιγάκι πρώτα στο εσωτερικό, θα κλείσω με Βρυξέλλες, μεγάλη χάρη τους. Από χθες υπάρχει μια νέα κίνηση ότι η εισαγγελία ζητάει από την ΕΕΠ να μάθει. Η ΕΕΠ θα της απαντήσει με βάση το νομικό πλαίσιο ότι ό,τι έχω κάνει το έχω κάνει για λόγους εθνικής ασφαλείας, τελεία, λέω εγώ. Αλλά όλη αυτή η ιστορία με τις υποκλοπές, τα παράνομα λογισμικά, τις κρατικές υπηρεσίες, την εμπλοκή πολιτικών, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών, ποιο είναι το δικό σου μέχρι στιγμή συμπέρασμα? Το συμπέρασμα είναι ότι η λίστα εκείνων που δεν παρακολουθούνται είναι μικρότερη από τη λίστα εκείνων που παρακολουθούνται. Αυτοί που παρακολουθούνται είναι περισσότεροι από όσους δεν παρακολουθούνται στην Ελλάδα. Γιατί έχουν φτιάξει, Γιώργο μου, ένα νομικό καθεστώς, ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο έχει τα εξής αποτελέσματα. Πέρυσι μόνο δόθηκαν πάνω από 15.000 άδειες για νόμιμες, όπως λέει η κυβέρνηση, επισυνδέσεις. Πάνω από 15.000. Μέσα στη δεκαετία έχουμε πάνω από 100.000 ανθρώπους οι οποίοι χαφιεδίζονται, υποκλέπτονται, παρακολουθούνται με νόμιμο τρόπο. Γιατί έχουν μετατρέψει την έννοια της εθνικής ασφάλειας σε λάστιχο και παρακολουθούν όποιον γουστάρουν. Παρακολουθούν όποιον γουστάρουν και για όποιους λόγους γουστάρουν, με βάση ένα νομικό καθεστώς, το οποίο είναι διαμορφωμένο και στις Βρυξέλλες, γιατί παντού είναι οι Βρυξέλλες, και στην Ελλάδα. Έχουν φτάσει στο σημείο να πηγαίνουν στην ΕΕΠ οι νόμιμοι χαφιέδες του κράτους, οι υποκλοπείς, να πηγαίνουν στην εισαγγελία και να μην δίνουν καν το όνομα του παρακολουθούμενου, να επικαλούνται λόγους εθνικής ασφάλειας και ο εισαγγελέας, έχοντας μπροστά του έναν απλό αριθμό τηλεφώνου, χωρίς να ξέρει ποιος είναι, δίνει την άδεια της παρακολούθησης. Όταν λοιπόν την τελευταία δεκαετία έχουμε πάνω από 100.000 να παρακολουθούνται, αν βάλεις εκείνους με τους οποίους συνομιλούν αυτές οι 100.000, παρακολουθείται η μισή Ελλάδα. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, μα εδώ πια νομίζουν ότι μας δουλεύουν. Και πώς νομίζουν ότι μας δουλεύουν? Βάζοντας το δάχτυλο μπροστά τους και νομίζοντας ότι κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους. Εδώ έχει φτάσει στο σημείο
να αποκαλύπτεται ότι η Ελλάδα ως κράτος, ως συντεταγμένη πολιτεία, έδινε και άδειες για να εξάγονται αυτά τα κατά τα άλλα κακόβουλα λογισμικά σε τρίτες χώρες. Έχεις δίκιο, Μοζαμβίκη και όχι μόνο, άλλες δύο χώρες. Χτες βγήκε η Καθημερινή και είπε ότι υπάρχουν και δύο άλλες αφρικανικές χώρες. Με τις άδειες του Υπουργείου των Εξωτερικών και της Οικονομικής Διπλωματίας. Έχουμε φτάσει στο σημείο να παριστάνουν ότι δεν ξέρουν τι γίνεται σε εκείνα τα καταστήματα των οποίων έχουν την πολιτική ευθύνη. Συγγνώμη, η πρώτη πράξη του Μητσοτάκη δεν ήταν να πάρει την πολιτική ευθύνη της ΕΕΠ. Θα πρέπει να αποφασίσουν λοιπόν στην κυβέρνηση για ποιο πράγμα είναι περισσότερο ένοχοι. Είναι περισσότερο ένοχοι επειδή δεν γνώριζαν ή είναι περισσότερο ένοχοι γιατί γνώριζαν. Γιατί εγώ θυμάμαι, λέγε ο Μακιαβέλη, ότι για το πρώτο πράγμα το οποίο κρίνεται ένας ηγεμόνας είναι για εκείνους που έχει γύρω του. Και αν αυτοί που έχει γύρω του είναι καλοί, τότε καλή κρίση μπορεί να έχεις για αυτόν. Αν όμως αυτοί που έχει γύρω του, τα ανιψιούδια του δηλαδή, και οι φίλοι του που έφερε να είναι διοικητές της ΕΕΠ, δεν είναι καλοί, τότε δεν μπορείς να έχεις θετική γνώμη για αυτόν, γιατί η πρώτη πράξη που έκανε ήταν τέτοια και λανθασμένη. Ας αποφασίσουν λοιπόν, γιατί είναι περισσότερο ένοχοι. Δουλευόμαστε. Δεν γνωρίζουμε ότι παρακολουθούσαν τον αρχηγό του τρίτου πολιτικού κόμματος. Δεν γνωρίζουμε ότι παρακολουθούσαν συναδέλφους όπως τον Κουκάκη. Και δεν γνωρίζουμε την διασύνδεση της ΕΕΠ με τα τώρα αποκαλούμενα παράνομα και κακόβουλα λογισμικά. Αφού με αυτά τους παρακολουθούσαν. Έρχομαι στο τελευταίο θέμα για να κάνεις μετά και έναν επίλογο. Ως εξής όμως, μισό λεπτό. Ερώτηση τρίπλα, αν θες. Οπότε, κύριε Μπογιόπουλε, θα σας πει κάποιος, ορθώς παρακολουθούντουσαν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες της κυρίας Καηλή και των άλλων Ιταλών, και να βγήκε το σκάνδαλο στην επιφάνεια. Είναι έτσι? Και για να βρούνε την Καηλή, παρακολουθούσαν τον Ανδρουλάκη. Είναι ένας λογικός αντίλογος. Εδώ τώρα τι έχουμε να πούμε με αυτά που συμβαίνουν στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που προφανώς είναι η κορυφή του παγόβουνου, έτσι? Κοίταξε, καταρχάς η κυρία Καηλή είναι συντετριμένη από ό,τι ακούω και είναι και αθώα. Προφανώς είναι αθώα μέχρι να αποκαλυφθεί και να αποδειχθεί πλήρως ότι είναι ένοχη. Αυτό ακούω από τον δικηγόρο της. Με δεδομένο λοιπόν ότι η κυρία Καηλή είναι συντετριμένη και αθώα βεβαίως, εγώ βλέπω ότι έχει αρχίσει πάλι η έκπτωση των ενίκων της Συνεφούπολης. Ξέρεις, είναι αυτοί που μένουν στα σύννεφα και πέφτουν από τα σύννεφα κάθε φορά. Βάζουμε στην άκρη λοιπόν την κυρία Καηλή. Αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση, καταρχάς μου επιτρέπεις μια παρέκκληση. Παρακαλώ, παρακαλώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που πριν από όταν γινόταν μεγάλη κουβέντα για αυτήν με όρους σιριζέικης απάτης, θα μου επιτρέψεις να πω, δηλαδή με όρους δημοψηφίσματος του 2015, ήταν τότε που αν φεύγαμε ποτέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πέραν του γεγονότος ότι τα κατσίκια θα γεννιόντουσαν με δυο κεφάλια, δεν θα είχαμε φάρμακα. Το θυμάσαι αυτό? Mm-hmm. Σήμερα δεν υπάρχουν φάρμακα στην Ελλάδα, ξέρεις. Δεν υπάρχουν φάρμακα. Διότι οι πολυεθνικές τα έχουν κάνει τάτσι μιτσικότσι με τους δικούς μας εδώ, δεν πουλάνε φάρμακα και εν μέσω γενικών ιώσεων δεν υπάρχουν φάρμακα σήμερα στην Ελλάδα. Επίσης τι άλλο δεν θα είχαμε, θυμάσαι, καύσιμα. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε καύσιμα, μόνο που έχει φτάσει βενζίνη 2 και 2,5 ευρώ. Και όταν έτσι πέφτει πάλι είμαστε οι ακριβότεροι εμείς εδώ. Ακριβώς. Και κάτι άλλο δεν θα είχαμε. Ναι, δεν θα είχαμε και τρόφιμα. Τρόφιμα βεβαίως έχουμε, αλλά όπως είδες, μετά το καλάθι Καπαμά του κυρίου Γεωργιάδη, μόνο μέσα στο μήνα του καλαθιού Καπαμά, του Υπουργού Αναπτύξεως και Απογειώσεως, ο πληθωρισμός ειδικά στα τρόφιμα ανέβηκε 2 και 3%. Πάμε παρακάτω τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Συνεφούπολη. Να ρωτήσω, Γιώργο, εσύ τα θυμάσαι. Το σκάνδαλο με τις πειραγμένες εκπομπές ρήπων της Volkswagen, σε ποιο έδαφος είναι τελέστη? Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βρυξέλλες. Τα Panama Papers, οι μισοί που περιλαμβάνονταν μέσα, ποιοι ήταν? Κομισιόν, αξιωματούχοι. Μάλιστα. Τα LuxLeaks με τις φοροαπαλλαγές των μονοπωλίων στο Λουξεμβούργο, ναι, δεν ήταν το δημιούργημα του εκλεκτού Προέδρου της Κομισιόν Juncker, που είναι και φιλέλληνας και του αρέσει το ελληνικό ούζο?
δεν ήταν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κομισιόν δηλαδή, ο κύριος που τελείωσε η θητεία του ημέρα Τρίτη και ημέρα Τετάρτη προσλήφθηκε ως μεγαλοστέλεχος από την Goldman Sachs. Κύριος Μπαρόζο, λες. Ο κύριος Μπαρόζο, ναι. Δεν ήτανε η Ολλανδή επίτροπος για θέματα ανταγωνισμού, η κυρία Κρόες, αν το προσφέρω σωστά και το όνομά της, η οποία ήταν εμπλεγμένη σε μια σειρά δραστηριότητες εποφελία των μονοπωλίων για τα οποία δούλευε. Καλά μας κοροϊδεύουν. Νομίζουν ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Δεν ήταν ολόκληρη η Κομισιόν, όχι μία ευρωβουλευτής, όχι ένας πρώην ευρωβουλευτής, αλλά ολόκληρη η Επιτροπή, επικεφαλής της ο Σαντέρ, η οποία απεπέμφθη μέσα σε ένα βράδυ. Ξυλώθηκε, καλά το θυμάσαι. Ξυλώθηκε όλη η Επιτροπή, όλη η Κομισιόν, γιατί ήταν βουτυγμένη στο σκάνδαλο των τρελών αγελάδων. Αυτή δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή δεν ήταν πάντα. Τώρα έγινε τέτοια. Τώρα έγινε. Λοιπόν, άκου ποια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί λοιπόν, για να νομιμοποιήσουν τη διαφθορά και τη διαπλοκή, έκαναν ένα αμερικάνικο κόλπο. Ποιο είναι το αμερικάνικο κόλπο? Θυμάσαι στην Αμερική, άμα τα χώσεις, άμα είσαι η Google ας πούμε ή η Microsoft ή η εταιρεία όπλων και δηλώσεις ότι έδωσες ένα δισεκατομμύριο στον Biden, το έχεις ξεπλύνει το χρήμα. Το ίδιο κάνανε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2011 λοιπόν έφτιαξαν ένα λεγόμενο μητρό διαφάνειας. Τι είναι αυτό το μητρό διαφάνειας? Είναι εκείνος ο χώρος στον οποίο, λέει, μπορούν να πηγαίνουν και να εγγράφονται τα λόμπι. Τα λόμπι. Τα επιχειρηματικά λόμπι. Να θυμίσω ότι είναι λόμπι. Το λόμπι είναι αυτό που στην ευρωενωσιακή διάλεκτο το λένε δίκτυο επιθετικής παρέμβασης. Τι επιθετικής παρέμβασης, τίνος πράγματος? Του κεφαλαίου. Πού? Στους ευρωενωσιακούς και κρατικούς μηχανισμούς. Για ποιο πράγμα επιθετική παρέμβαση του λόμπι? Μα για την άσκηση πίεσης ώστε τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων να αποτυπώνονται άμεσα και στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανονισμοί, οδηγίες, αποφάσεις, ψηφίσματα. Έφτιαξαν λοιπόν το μητρό των λόμπι και ξέρεις πόσα είναι εγγεγραμμένα λόμπι τέτοια προώθησης επιχειρηματικών συμφερόντων στις Βρυξέλλες? Με βάση τα τελευταία στοιχεία, για την ακρίβεια τα στοιχεία του Ιουνίου του 2021, 13.366. Αυτή τη στιγμή νομίμως στις Βρυξέλλες λειτουργούν 13.366 λόμπι που προωθούν τα συμφέροντά τους στις αποφάσεις, στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της καλής μας ευρωοικογένειας δηλαδή. Πρόσεξε τώρα. Τα 5.620 εξ αυτών είναι ευθέως λόμπι εταιριών. Ξέρεις για ποιες εταιρείες μιλάμε που προωθούν τα συμφέροντά τους εκεί μέσω αυτού του τρόπου? Η Google, η Apple, η Microsoft, η Shell, η Total, η BP, η Monsanto, η Volkswagen, η Siemens, η Ford, η Renault, η Coca-Cola, η Nestlé. Ερώτηση. Αυτά τα νόμιμα λόμπι που τα έχουν ξεπλύνει δηλαδή μέσα από αυτόν τον τρόπο, προωθούν τα συμφέροντά τους με τις στρατιές των χρυσοπληρωμένων υπαλλήλων τους, με τη δύναμη των επιχειρημάτων? Αυτό κάνουν? Πηγαίνουν στους ευρωβουλευτές, στους επιτρόπους και ανταλλάσσουν απόψεις? Δεν ανταλλάσσουν τίποτα άλλο? Και σου μιλάω για τις 13.500 τέτοιες, τα 13.500 τέτοια νόμιμα λόμπι, όταν στις Βρυξέλλες υπάρχουν γύρω στα 25.000, γιατί είναι και καμιά εικοσαριά που δεν έχουν ακόμα μπει στο Μητρό. Αυτό είναι το καθεστώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα γι' αυτό είπες υπευτοσυνεφάκηδες, ε? Ναι, ναι, είναι υπευτοσυνεφάκηδες, οι οποίοι ποτέ δεν άκουσαν, ας πούμε, για τον Γκολ, ε? Το θυμόμαστε τον Γκολ. Ο Γκολ δεν είναι που ομολογούσε επισήμως ότι το κόμμα του
το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών, έτσι, του Σόιμπλε, με το οποίο συγκυβέρνησαν οι σοσιαλδημοκράτες, τα πιάνε από μεγαλόσχημους χρηματοδότες. Μα ο Σόιμπλε ήταν στο κάδρο τότε. Α, μπράβο. Ο Μπλερ, για να πάμε στην αυτοκράτηρα Αγγλία, ο Μπλερ, θυμάσαι, είναι αυτή η νηφίτσα που του έλεγε ο Μπούς, θα πάμε να βομβαρδίσουμε εκεί και εκεί, και αυτός πήγαινε πρώτος. Ήταν και εργατικός αυτός. Ο Μπλερ δεν είναι που ως ένδειξη αναγνώρισης για εκείνους που του τάχωναν στο κόμμα του, τους εργατικούς της Βρετανίας, μετά τις εκλογές ως ανταπόδοση μοίραζε, θυμάσαι, στους χορηγούς του τίτλους ευγενίας και τους έχριζε λόρδους και βαρόνους. Αυτός δεν είναι. Νίκο. Ο Περεγκοβουά δεν είναι αυτός ο Γάλλος πρωθυπουργός, ο οποίος αυτός δεν περίμενε να καθαρίσει η υπόθεση, αυτός πρόλαβε και αυτοκτόνησε. Αυτοκτόνησε. Ναι, μου λένε εδώ, ακούγοντάς, έτσι είναι, λέω, όπως τα λέει. Αυτά τα λόμπι δεν έχουν φτιάξει και τις μυστικές υπηρεσίες παρακολουθήσεων, μου λένε. Δεν ξέρω ποιος τις έχει φτιάξει, γιατί τα λόμπι αυτά κάνουν τις δουλειές τους, οι εταιρείες δηλαδή, έτσι, μέσω του συλλογικού τους εκφραστή, κομματικού εκφραστή. Και ποιος είναι ο συλλογικός κομματικός τους εκφραστής? Το κράτος κάθε φορά. Τα κράτη έχουν και μυστικές υπηρεσίες. Αν λοιπόν, Νίκο, και φτάνουμε έτσι στο τέλος, και θέλω να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σήμερα, πρέπει να κρατήσουμε κάτι από μια υπόθεση που σε προσωπικό πεδίο προφανώς και έχει τη δικιά της σημασία. Δεν είναι βεβαίως το δάσος, είναι το δέντρο, με βάση αυτά που αναλύεις. Όμως το να λες ότι 6.500 νεκροί είναι ένα καλό εργασιακό περιβάλλον, που δεν το έχει πει μόνο η κυρία Καϊλή, το έχει πει και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τρομάρα του. Λοιπόν, τι πρέπει να κρατήσουμε? Όχι, εγώ πιστεύω την κυρία Καϊλή όταν λέει πως ό,τι έκανα, το έκανα στη βάση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την πιστεύω απόλυτα σε αυτό. Όπως πιστεύω και τον κύριο Σχοινά, ο οποίος είπε πως ό,τι έχω πει και ό,τι έχω κάνει δεν ξεφεύγει ούτε λέξη από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θυμίζω ότι έχει πει ο κύριος Σχοινάς, ας την Καϊλή. Το Κατάρ έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για το παγκόσμιο κύπελο, έχει αναμορφώσει την εργατική του νομοθεσία, έχει σαφέστατα κάνει τομές σε πράγματα που είναι αδιανόητα για χώρες περιοχής. Αυτό είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επαναλαμβάνω, η πολιτική. Είναι τέτοια η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 5-10 μέρες πριν πήγαν στο Ευρωκοινοβούλιο και ψήφισαν υπέρ του Κατάρ. Ψέλισαν κάτι εκεί μέσα στο ψήφισμα, αλλά την έδωσαν τη βίζα, τώρα την πήραν πίσω. Λοιπόν, αυτή η πολιτική είναι η πολιτική η οποία, ξαναλέω, αυτό το οποίο προωθεί είναι τα συμφέροντα εκείνων που κάνουν κουμάντο σε αυτό το αρχιτεκτόνημα. Και αυτό το αρχιτεκτόνημα δεν ήταν ποτέ αρχιτεκτόνημα των λαών. Από όταν πρώτος πρόεδρος της Κομισιόν, δεν τη λέγαμε έτσι τότε, τη δεκαετία του 50, ήταν ο Χολστάιν. Ποιος δηλαδή? Αυτός ο οποίος έφτιαξε το νομικό σύστημα των Ναζί, του Χίτλερ. Αυτό λοιπόν είναι μια οργάνωση συμφερόντων των πολυεθνικών, των καπιταλιστών, που στην Ρωσία τους λέμε ολιγάρχες. Εδώ τους λέμε επενδυτές. Καμιά φορά, μη σου πω, τους λέμε και ευεργέτες. Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ότι αυτό το πράγμα, το οποίο εμφανίζεται ως το άγιο δισκοπότηρο της δημοκρατίας και της ευημερίας, δεν έχει καμία σχέση με την Ευρώπη, είτε της αναγέννησης είτε του πολιτισμού. Γιατί θυμίζω ότι εκτός από την αναγέννηση, στην Ευρώπη γεννήθηκε και ο φασισμός. Στην Ευρώπη γεννήθηκε και ο ναζισμός. Εκπροσωπεί λοιπόν ό,τι πιο μαύρο, για την Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάω, ό,τι πιο μαύρο υπάρχει και σε πολιτικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο. Είναι το μαύρο το οποίο εδώ και ένα χρόνο οι ευρωπαϊκοί λαοί πεθαίνουν από το κρύο και αυτοί κάνουν, όπως σήμερα νομίζω, έχουν συνεδριάσει. Κατεπηγόντως ένα χρόνο κάνουν συνεδριάσει κατεπηγόντως. Ακριβώς. Μάλιστα. Περί αυτού του οργάνου μιλάμε. Αυτό το όργανο λοιπόν, Γιώργο μου, δεν διορθώνεται. Δεν καλοπίζεται, δεν μακιγιάρεται. Αυτή είναι μια βρώμικη χωματερή. Και η θέση της Ελλάδας της πραγματικής δημιουργίας, της Ελλάδας
μιας ανάπτυξης η οποία δεν θα ξεπουλάει τα τρένα της στους Ιταλούς, τα λιμάνια της στους Κινέζους, τα αεροδρόμια της στους Γερμανούς, τις τηλεπικοινωνίες της επίσης στους Γερμανούς, δεν είναι μέσα σε αυτό το λάκκο των Λεόντων. Αυτά η πραγματική αριστερά, γιατί υπάρχει και πραγματική αριστερά σε αυτή τη χώρα, τα έλεγε από τη δεκαετία του 50 και του 60. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Νίκος Μπογιόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Καλημέρα από το Ηράκλειο, Νίκο. Περισσότερος Μπογιόπουλος, βεβαίως, Real και ημερόδρομο. Καλημέρα, Νίκο.